Για ποιο λόγο δεν είσαι εδώ? Για ποιο λόγο δεν είμαστε παρέα? Αν δεν σε πιάνει δέος εδώ, που σε πιάνει ρε φίλε? Παιδιά, το χρώμα είναι ψυχεδελικό. Yes. Σκαρφάλισα το δέντρο για να κατεβάσω ένα drone το οποίο πιάστηκε σε ένα κλαδί. Αλλά ούτε το βλέπω και ούτε έχω σκοπό να ανέβω πιο ψηλά. Είμαι ήδη πιο ψηλά από ό,τι θα ήθελα. Λοιπόν, μάγκες, αυτό εδώ λέγεται dragon fruit. Θες λίγο χρώμα? Θα το δοκιμάσω πρώτη φορά και θέλω να είστε μάρτυρες. Πω, φίλε. Πω. Πώς το περιγράφεις αυτό, φίλε? Έχει κάτι πολύ, πολύ δικό του. Παιδιά, το χρώμα είναι ψυχεδελικό. Η υφή του είναι σαν προς το καρπούζι, λίγο πιο πυκνό. Η γεύση του είναι σαν μούρο. Αλλά πες να λέω και μαλακίες, έτσι. Μπορεί να το δοκιμάσεις να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και από ό,τι ξέρω βγαίνει σε αυτό το χρώμα και σε λευκό στο εσωτερικό. Η κυρίως διατροφή μου είναι κρέας και φρούτα. Νηστεία και δύο προπονήσεις την ημέρα. Κάπως έτσι κυλάει. Και ό,τι υπόλοιπο είναι κοινωνικοποίηση, αποκατάσταση και δουλειά. Βγάζω ένα καινούργιο σεμινάριο το οποίο θα το βγάλω δημόσια την Τρίτη και οι πρώτοι 10 θα έχουν προσφορά. Για όποιον ενδιαφέρεται, θα μπορεί να το βρει στο link στην περιγραφή. Πάμε να χαθούμε στη ζούγκλα, παιδιά, στη ζούγκλα της Ινδονησίας, να δούμε καταράκτες, να κάνουμε μπάνιο και να συζητήσουμε ωραία θέματα. Αν σε ενδιαφέρει να μάθεις για το πώς κάνω γυμναστική, για συμβουλές, για πράγματα που κάνω μέσα στην καθημερινότητά μου, όπως το να σκαρφαλώνω 20 μέτρα μπαμπού, να κάνω κρυοθεραπείες, να κάνω τρελά πράγματα με το σώμα μου και να δίνω συμβουλές γύρω από αυτό, όλα αυτά συμβαίνουν στο Instagram. Το link είναι κάτω στην περιγραφή. Αν σε ενδιαφέρει να δεις τη δουλειά μου, να συνεργαστούμε είτε για δωρεάν προγράμματα, για κοινότητα, για online coaching, για ξεχωριστά προγράμματα, μπορείς να μπεις στην ιστοσελίδα μου που είναι επίσης κάτω στην περιγραφή. Λοιπόν, θα ξεκινήσω το βίντεο με ερώτηση. Για ποιο λόγο δεν είσαι εδώ? Για ποιο λόγο δεν είμαστε παρέα να ζούμε τη ζωή, να τη στραγγίζουμε και να υλοποιούμε τα όνειρά μας? Είναι σοβαρή ερώτηση και είναι μια ερώτηση που θα έκανα 5 χρόνια πριν στον νεότερο εαυτό μου, στον νεότερο Τζόναθαν. Και επειδή παρατηρώ πλέον στο λόγο του ανθρώπου ποιος είναι ο προγραμματισμός του, ποιες είναι οι περιοριστικές του πεπιθήσεις, ξέρω πόσες είχα στο παρελθόν και πόσες αυτές ήταν που μου δημιουργούσα εμπόδια στο να ζω τη ζωή μου όπως τη ζω τώρα. Οπότε, φίλε μου, ό,τι σχόλιο έχω διαβάσει γύρω από το όλα αυτά είναι δύσκολο να τα κάνεις στην Αθήνα, εγώ δεν μπορώ γιατί, ξέρω εγώ, γεννήθηκα 20 εκατοστά πιο κοντός, ωραία. Τότε μη ρίχνεις όλη την ευθύνη και όλη την προσοχή σου σε αυτά που δεν μπορείς να ελέγξεις. Ποια πράγματα μπορείς να ελέγξεις? Τη σκέψη σου. Αν μπορείς να ελέγξεις τη σκέψη σου, μπορείς να ελέγξεις τα πάντα. Αυτό είναι το κλειδί, παιδιά. Το κλειδί της ζωής είναι να μπορείς να ελέγξεις τη σκέψη σου. Γιατί η σκέψη δημιουργεί τα συναισθήματά σου. Τα συναισθήματα φέρνουν τις πράξεις σου. Ανάλογα με το πώς νιώθεις, πράττεις. Και ανάλογα με το πώς σκέφτεσαι, αυτή είναι η ζωή που βιώνεις. Και έχω πει και σε άλλο βίντεο. Οι πληροφορίες που δέχεσαι μέσα από τα ρυθίσματά σου από τότε που ήσουν μικρό παιδί δημιουργούν τη ζωή που ζεις. Αν δεν σ' αρέσει η ζωή που ζεις, είναι πιθανότατα επειδή όλη η πληροφορία που έχεις δεχτεί από μικρό παιδί σε έχουν προγραμματίσει με περιοριστικό τρόπο. Σου δόθηκε όνομα, σου δόθηκε ταυτότητα, σου δόθηκε χώρα, γλώσσα, θρησκεία, δόγμα, τραπεζικό λογαριασμό και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Όλα αυτά είναι κουτιά. Και το θέμα είναι ότι τα κουτιά κατευθύνουν τις πράξεις μας. Οι πεπιθήσεις κατευθύνουν τις πράξεις μας
Και οι πεπιθήσεις επίσης δημιουργούν τα κουτιά τα οποία εν τέλει μας εγκλωβίζουν. Οπότε άσε μια πόρτα ανοιχτή σε αυτό το κουτί που πας και κλείνεις τον εαυτό σου συχνά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, παιδιά. Για όλα υπάρχει αίτιο και αποτέλεσμα. Και το αίτιο είναι που πρέπει να δίνουμε σημασία, όχι στο αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αίτιο που έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε, ποιο είναι το αίτιο που ίσως ζεις σε ένα σώμα που δεν σε αντιπροσωπεύει, που δεν ζεις σε ένα μέρος που σε αντιπροσωπεύει, που δεν ζεις στον τρόπο ζωής που σε αντιπροσωπεύει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα πιανού, της αιτίας. Η αιτία είναι η σκέψη σου και μόνο. Και πρέπει να χαρείς με αυτό που σου λέω. Θέλω να χαρείς με αυτό που σου λέω, διότι αυτό που σου δίνει αυτή τη στιγμή είναι το κλειδί για τον έλεγχο πίσω στη ζωή σου. Το τι ζεις σήμερα, αυτή τη στιγμή, όσο ακραίο και να ακούγεται, δεν είναι καθόλου ακραίο πρώτον. Είναι πλήρης έλεγχος στη ζωή σου. Δεν είναι κανείς υπεύθυνος για αυτό που ζεις σήμερα, παρά μόνο εσύ. Διότι ό,τι συμβαίνει στον εξωτερικό κόσμο, είναι μονάχα το ερέθισμα. Και το πώς εσύ αντιλαμβάνεσαι το ερέθισμα και εν τέλει αντιδράσεις αυτό, φίλε μου, αυτό είναι που δημιουργεί τη ζωή σου. Οπότε η αντίδρασή σου είναι αυτό το οποίο ελέγχει και κατευθύνει τη ζωή σου. Τώρα θα μου πεις, η αντίδρασή μου όμως δεν είναι συνειδητή. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλη μας η ζωή είναι υποσυνείδητη. Το 90-95% είναι υποσυνείδητη αντίδραση. Αυτό είναι ο προγραμματισμός μας που λέμε. Οπότε, άμα εγώ σου πω, μαλάκα, και εσύ νευριάσεις, δεν θα σκεφτείς συνειδητά ότι τώρα θα νευριάσω. Αυτό είναι η αντίδρασή σου από τις προηγούμενες εμπειρίες σου. Hello, hi. Οπότε, εδώ πέρα είναι το περίπτερο της Ινδονησίας. Απίστευτο. Παιδιά, κάνουμε μια παύση στο πρόγραμμά μας, απλά για να... Hello. Είναι απίστευτο να βιώνεις ένα τόσο διαφορετικό κόσμο, κουλτούρα, συμπεριφορά. Όλοι είναι χαρούμενοι, παιδιά, όλοι είναι πιο φιλόξενοι από τους Έλληνες, sorry, αλλά είναι πολύ πιο φιλόξενοι. Είναι απίστευτα φιλόξενοι και πάντα ευγενικοί. Σου ανοίγουν το σπίτι τους, σε ταΐζουν και σου προσφέρουν την αγάπη τους. Είναι απίστευτο, απίστευτο. Οπότε αυτό που έλεγα είναι η υποσυνείδητη ζωή. Το αίτιο της ζωής σου είναι η σκέψη σου. Αν θες κάτι, να γίνεις κάτι παραπάνω, να ζήσεις κάτι παραπάνω, πρέπει να πράξεις. Η ποιότητα των πράξεών σου όμως είναι περιορισμένη στο ποιος είσαι. Ποιος είσαι είναι η ταυτότητά σου. Ποιος είναι ο απότερος σκοπός στον οποίο ζεις τη ζωή σου. Και το ποιος είσαι, με τι καταλήγεις να ταυτίζεσαι, περιορίζεται στο βαθμό και την ποιότητα των σκέψεών σου. Οπότε επιστρέφουμε πάλι στο σημείο 1. Νούμερο 1, η σκέψη. Πώς σκέφτεσαι. Πώς θα έπρεπε να μιλάς στον εαυτό σου. Ο εσωτερικός σου διάλογος. Όλοι λένε να ζεις αυθεντικά. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει να ζεις αυθεντικά? Σημαίνει να ξέρεις ποιες είναι οι αξίες σου. Ποιες είναι οι αξίες, οι πεπιθήσεις, τα πιστεύω σου. Αν δεν... Παιδιά, αυτό είναι το πρώτο βήμα για την ελευθερία. Για μια ζωή γεμάτη εξέλιξη, αυτοπεποίθηση, νόημα, σκοπό και υψηλή δόνηση. Πώς καταλήγεις να μάθεις ποιες είναι οι αξίες σου? Αυτή τη στιγμή μπορείς να το αναγνωρίσεις με πάρα πολλά πράγματα και θα σου δώσω μερικά για να ξεκινήσεις. Κοίτα το περιβάλλον σου. Ποια είναι τα πράγματα που κρατάς πιο κοντά σου. Μέσα στο δωμάτιό σου, στον επαγγελματικό σου χώρο, τι έχεις κοντά σου? Έχεις φωτογραφίες της οικογένειάς σου? Έχεις όργανα γυμναστικής? Έχεις καθαρό το δωμάτιο ή είναι γεμάτο σκουπίδια τσιγάρα από τσίγαρα και ξέρω εγώ, χαρτιά από την τελευταία φορά που τράβηξες μαλακία? Επόμενο, πού δίνεις τον περισσότερο σου χρόνο? Πώς περνάς τη μέρα σου? Γιατί ξέρουμε όλοι, ελπίζω πλέον, ότι η έννοια του δεν έχω χρόνο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που μπορείς να πεις στον εαυτό σου. Οπότε, πού δίνεις τον περισσότερο χρόνο? Τι δίνεις 8 ώρες στο κινητό σου? Και αν ναι, πού είναι αυτές οι 8 ώρες, ξέρεις? Ο εσωτερικός σου διάλογος. Πώς μιλάς κατά βάση στον εαυτό σου? Ποιες είναι οι αξίες αυτές? Ποιος είναι ο εξωτερικός σου διάλογος? Ποια είναι τα πράγματα τα οποία συζητάς με κόσμο και ζωντανεύει η ψυχή σου?
Όλα αυτά είναι οι αξίες. Πρέπει να κάτσεις να τα γράψεις. Αυτά δουλεύω με τους μαθητές μου. Αυτά είναι τα προγράμματα τα οποία μοιράζομαι που μπορείς να μάθεις περισσότερα στην ιστοσελίδα μου σύντομα. Επίσης στο Instagram μπορείς να μου στείλεις απευθείας μήνυμα και να συζητήσουμε οτιδήποτε. Οπότε, άμα έχεις κάποια πορεία, άμα θες να συζητήσουμε κάτι σε πιο μεγάλο βάθος, στείλ μου εκεί. Θα χαρώ πάρα πολύ να σε γνωρίσω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Εδώ είναι τα διόδια. Οπότε πρέπει να πληρώσω. Νομίζω. Hello. Labuhan Waterfall. Rencorao. Labuhan and. Labuhan this way? Yeah. Perfect, thank you. Okay, πέρασε με τζομπέ. Τέλεια. Οπότε, πρώτο βήμα, ποιες είναι οι αξίες σου. Δεύτερο βήμα. Ποιες είναι οι αξίες σου. Τρίτο βήμα. Ποιο είναι το όραμά σου. Θέλω να απόψε, άμα θες να κάνεις μια παραγωγική άσκηση, είναι να καθαρίσεις ένα κομμάτι στον τοίχο σου και να φτιάξεις ένα vision board, ένα πίνακα για το όραμα της ζωής σου. Μπορείς να εκτυπώσεις φωτογραφίες, να ζωγραφίσεις, να γράψεις, να τα συνδυάσεις όλα. Μπορείς να τα κάνεις και σε ένα έγγραφο στον υπολογιστή, αλλά είναι πολύ πιο ωραίο να το φτιάξεις στον τοίχο σου, γιατί αυτό που τροφοδοτείσαι καθημερινά από το περιβάλλον σου, αυτό είναι που θα φέρεις στη ζωή σου. Άμα βλέπεις συνέχεια από τσίγαρα, αλκοόλ, παρατημένα σκουπίδια κτλ, δημιουργείς θόρυβο στο εσωτερικό σου κόσμο. Οπότε, φτιάξε κάτι το οποίο θα το βλέπεις κάθε μέρα και θα σε εμπνέει και θα σου θυμίζει για ποιο λόγο κάνεις ό,τι κάνεις. Μπορεί να είναι το είδωλό σου. Ένα άτομο το οποίο πραγματικά σέβεσαι, σε πορώνει και σε παρακινεί να γίνεις μια καλύτερη έκδοση του εαυτού σου. Μπορεί να είναι κάτι που θες να αποκτήσεις, ένα βανάκι. Μπορεί να είναι ένα κτήμα μακριά από τον πολιτισμό, μαζί με τα ζώα σου και να ζεις σε μια κοινότητα. Μπορεί να είναι όλα αυτά μαζί. Μπορεί να είναι να πας να κάνεις σερφ στην Ινδονησία. Όλα αυτά τα λέω επειδή τα έχω κάνει. Τα έχω κάνει για την πάρτι μου, εντάξει. Κάνε αυτό το οποίο φτιάξε τη ζωή σου. Αν δεν ξέρεις που θες να πας, δεν θα φτάσεις ποτέ. Εγώ, αν δεν ήξερα ότι ήθελα να πάω στον καταράκτη, δεν θα ακολουθούσα ποτέ αυτό το μονοπάτι. Απλά θα έμενα στάσιμος ή θα έκανα ό,τι να είναι κύκλους. Οπότε, κοίτα εκεί που θες να πας, γιατί εκεί που κοιτάς πας, φίλε μου. Λοιπόν, νομίζω είπαμε αρκετά σε αυτό το βίντεο. Πρέπει να έχω ξεφύγει από το όριο που θα ήθελα. Αφήστε μου σχόλιο με την άποψή σας, εγγραφή αν σας αρέσει το περιεχόμενο. Σχόλιο με το τι θα θέλατε να εμβαθύνουμε, να συζητήσουμε και να δείτε σε επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια, φιλαράκια μου. Χρειαζόμαστε το ένα στον άλλον. Εντάξει. Εδώ θέλω να είμαστε οικογένεια. Θέλω να είμαστε φίλοι. Θέλω να είμαστε αληθινοί.